μάχη για την επιβίωσή τους δίνουν χιλιάδες οικογένειες που βιώνουν την ακραία φτώχεια στο νησί μας, καθώς εδώ και μήνες δεν λαμβάνουν τρόφιμα, ενώ θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή μέχρι το Μάιο, οπότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι διανομές προϊόντων και κρέατος στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΤΕΒΑ που υλοποιεί η κοινωνική σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης. Πέρα από τα τρόφιμα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν λάμβαναν ποσότητες κρέατος για έναν ολόκληρο χρόνο, λόγω της δικαστικής εμπλοκής των δύο μειοδοτών στο κρέας του προηγούμενου προγράμματος. Υπολογίζεται ότι σε δύο μήνες από τώρα θα ξεκινήσει η πρώτη διανομή. Αυτό γίνεται κάθε μήνα, το ξέρετε. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος μέσω από τη διαδικασία της διανομής και γι' αυτό για πρώτη φορά φέτος. Αυξάνουμε σαν περιφέρεια και τη συμμετοχή των ανθρώπων τα οποία θα κάνουν τη διανομή έτσι ώστε να γίνεται ταχύτερα και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ανθρώποι. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και νομίζουμε ότι θα είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες που θα κατορθώσουμε να υποβάλουμε ούτως ώστε να υπάρξει έγκριση για τη διανομή των τροφίμων. Ξέρετε, καθημερινά μας παίρνουν οι δικαιούχοι τηλέφωνο και μας ερωτούν. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα τους ενημερώνουμε ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και θα ξεκινήσουμε ξανά τη διανομή των τροφίμων. Έχει αυξηθεί το ποσό. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, με φόντο και τις τσάντες συντροπής με τα λιγοστά προϊόντα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες, καθώς ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Θα είναι αυξημένο το πρόγραμμα. Ξέρετε ότι είναι 14 περίπου εκατομμύρια, 13 τόσο. 13.800 από 7,5 έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Ναι, μπορεί να υπάρξει και υπερδέσμευση βέβαια στο πρόγραμμα και θα είναι αυξημένες οι ποσότητες. Είναι κρίμα να στείνονται άνθρωποι στην ουρά για να πάρουν ένα τσαντάκι που το κόστος ήταν τέτοιο όσο και η βενζίνη που ερχόταν από μακριά για να το πάρουν. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε ότι θα είναι περισσότερα τα τρόφιμα. Τις επόμενες ημέρες η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Κρήτης θα υποβάλει τη τελική της πρόταση στο νέο πρόγραμμα προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι σχετικές εγκρίσεις και ο διεθνής διαγωνισμός. Προσπαθούμε για το καλύτερο και θέλω να ξέρουν οι ανθρώποι ότι η κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας καταλαβαίνει το να μην έχει κάποιος να φάει και κάνει μεγάλη προσπάθεια πιέζοντας τις διαδικασίες για να μπορέσει να ξεκινήσει ξανά αυτό το πρόγραμμα. Πράγματι, οι πάνω από 10.500 αιτήσεις που έχουν γίνει από κριτικούς με εισοδήματα υπόψη κάτω των 4.000 ευρώ, δηλαδή ανθρώποι βρίσκονται σε πολύ τραγική κατάσταση και αναμένουν με αγωνία και αυτή το πρόγραμμα στήριξη με τρόφιμα ή απορριμμαντικά ή υγιεινής. Εν τω μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί σε σχέση με την διανομή έτοιμων γευμάτων, με τον Σπύρο Πιτροπάκη να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους, ώστε τα συγκεκριμένα κονδύλια να μεταφερθούν σε άλλους κωδικούς για την ενίσχυση του προγράμματος με άλλα αγαθά. Στην περιφέρεια Κρήτης, με 40 βαθμούς θερμοκρασίας, είναι επικίνδυνο να δίδονται έτοιμα γεύματα στους πολίτες και αυτό έχει γίνει αποδεκτό. Ώστε το ποσό αυτό να το μετακυλήσουμε σε άλλο κωδικό για να μπορούν να παίρνουν περισσότερα πράγματα οι άνθρωποι.